είστε πάρα πάρα πολύ καλά, όπως είμαστε και εμείς, και τις Παρασκευές πάντοτε είμαστε καλά. Εντάξει, να λέμε ψέματα, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, αύριο μεθαύριο. Και ήταν και κουτσή εβδομάδα, όπως ακριβώς τις άξιζε αυτής της πρώτης εβδομάδας, τέλος πάντων, της επανένταξης στην πραγματικότητα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά από όπου και αν μας βλέπετε. Την καλησπέρα μας και σε εσάς που μας βλέπετε από τις καφετέρειες, από τις τηλεοράσεις που μας έχετε στο mute. Αλλά καλησπέρα και σε εσάς που μας έχετε στις τηλεοράσεις στα γυμναστήρια. Ένα θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι οι 7 τροφές που θα σας βοηθήσουν να χάσετε τα κιλά των εορτών σε συνδυασμό πάντα με το γυμναστήριο. Οπότε καλά κάνετε και αυτή τη στιγμή μπορεί να βρίσκεστε πάνω σε ένα διάδρομο και να τρέχετε και μετά να κάνετε ασκήσεις και όλο αυτό για να κάψετε τα κιλά που πήρατε αυτές τις γιορτές. Αλλά παιδιά, να σας πω κάτι. Καλά κάνατε και τα πήρατε αυτά τα κιλά. Γιατί ρε φίλε, γιατί να το αντιμετωπίζουμε έτσι, τόσο πολύ με ένοχη. Πήρες και ένα κιλάκι και τι έγινε? Δεν έγινε και κάτι. Το θέμα είναι να μην το αντιμετωπίζουμε όλο αυτό ενοχικά. Καλά έκανες και έφαγες. Το ευχαριστήθηκε η ψυχούλα σου. Δεν το ευχαριστήθηκε. Οπότε τώρα η αλήθεια είναι λίγο-λίγο θα τα χάσεις τα κιλά που είναι να χάσεις και θα σε βοηθήσουν και τα τροφές που θα σου πω σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Που είναι πάναπλες τροφές και τις έχουμε όλοι λίγο πολύ στο σπίτι μας. Δεν είναι κάτι περίεργο δηλαδή, μην φανταστείτε. Μείνετε συντονισμένοι και θα τα μάθετε όλα σε πολύ πολύ λίγο. Αλλά να πω πριν περάσω και στο πρώτο break της εκπομπής, ότι είτε έχεις πάρει ένα τσίκι, λίγο, έχει τσιμπήσει λίγο στην κυλίτσα, τι έγινε, δεν έγινε και κάτι δηλαδή. Απλά μας πιάνει αυτό το παραπάνω το άγχος που δεν πρέπει να μας πιάνει. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει φίλοι μου και φίλε μου, είστε υπέροχοι και είσαι υπέροχοι και μπορείς να λάμψεις λίγο περισσότερο με την Wet n Wild στο πλάι σου. Μπες στο www.skourascosmetics.gr και βρες όλα αυτά τα καλλιντικά που έχει να προτείνει Wet n Wild. Μου πέσανε, δεν πειράζει. Όλα αυτά τα καλλιντικά που έχει να προτείνει Wet n Wild. Να, εγώ τώρα, ας πούμε, αυτό το make-up το χρησιμοποιώ και εγώ. Που είναι αυτό το stick foundation, το οποίο εμένα με έχει βολέψει, παιδιά, πάρα πολύ και το χρησιμοποιώ και σαν concealer. Να σας πω την αλήθεια, με βοηθά, δηλαδή με καλύπτει πλήρως και full και δεν είναι καθόλου βαρύ. Δηλαδή είναι σαν να φοράς έτσι μια ωραία κρέμα και απλά έχει και κάλυψη. Δεν είναι καθόλου βαρύ, δεν νιώθεις μετά αυτό το πράγμα στο τέλος της ημέρας που θέλεις να ξεβαφτείς, ίσα-ίσα. Δεν είναι πολύ ωραία με το πρόσωπο, το stick foundation είναι αυτό που σας λέω. Έχει και αποχρώσεις, να βρείτε την κατάλληλη αποχρώση που ταιριάζει στη δική σας επιδερμίδα. Αλλά εδώ πέρα στα χέρια μου θέλω να σας δείξω αυτές τις σκιές που κρατάω και έπιασα τελείως τυχαία. Σκιές οι οποίες είναι ό,τι πρέπει για την εποχή αυτή που βιώνουμε τώρα. Είναι η πιο καφετή σκιά αυτή, η πιο καφετή για έτσι ένα ωραίο καφεμαύρο σμόκι που έχει μέσα και την γυαλάδα του. Και είναι και αυτή εδώ η πιο ιδιαίτερη, με αυτήν εδώ τη σκιά, η οποία είναι πράσινη, παιδιά. Κορίτσια, μην τη φοβηθείτε την πράσινη σκιά, ό,τι χρώμα μάτια και αν έχετε. Και να σας πω την αλήθεια, η πράσινη σκιά ταιριάζει πάρα πολύ και στα καστανά τα μάτια, γιατί τα αναδεικνύει. Έχει και την καφέ και γενικότερα αυτές οι σκιές που είναι μια τετράδα, και θα τις βρείτε μέσα στο www.skourascosmetics.gr, από πίσω σας έχει και οδηγίες για το πού να βάλετε την κάθε σκιά που βλέπετε μπροστά, ώστε να κάνετε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα στο μάτι σας. Από πίσω σας λέει 1, 2, 3, 4 που πρέπει να βάλετε και ποια σκιά για να έχετε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Μπείτε εσείς στο www.skourascosmetics.gr και εκεί θα βρείτε τα προϊόντα της Wet n Wild και δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε, γιατί υπάρχει τεράστια γκάμα προϊόντων και ασυναγώνησες τιμές, σας το λέω και σας προετοιμάζω. Break και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε το θέμα της ημέρας που ξέρω ότι σε αφορά. Αυτό το μείγμα. Πρόσφατα. Εγώ δεν σου λέω ότι μπήκανε σε ένα εργαστήριο και λένε θα βάλουμε λίγο από αυτό και λίγο από αυτό και θα δημιουργήσουμε το αβοκάντο. Αλλά σίγουρα στην Ελλάδα δεν υπήρχε 20 χρόνια πριν. Δεν απαντάτε. Θα το γκουγκλάρω. Νούμερο 3, τα αμύγδαλα. Μπορείς, λέει, να προσθέσεις μία χούφτα ομά αμύγδαλα στο καθημερινό σου μενού. Είναι πανεύκολο. Και μάλιστα, το ιδανικό είναι να την φας αυτή τη χούφτα με τα αμύγδαλα σαν δεκατιανό ή στο απογευματινό σου. Εγώ θα σου πω να πάρεις αυτά τα αμυγδαλάκια, τη χούφτα, και να τη βάλεις μέσα σε ένα κυπελάκι γιαούρτι 2%. Σας το ξαναείπα, 2%, σας το είπα.
2% δεν ξέρω γιατί. Μην με ρωτάτε, πάντως λένε ότι είναι πολύ σημαντικό να τρώμε 2% γιαούρτι. Αυτοί που πηγαίνουν γυμναστήριο. Άμα θέλεις να το τρως full on, βάλε όμως το αμυγδαλάκι εκεί μέσα να σε κρατήσει περισσότερο. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε τη λίστα μας. Επιστρέψαμε και μιλάμε. Έχουμε ξεσαλώσει. Έχουμε ένα θέμα που έχει να κάνει με τις 7 τροφές, οι οποίες θα σας βοηθήσουν έτσι λίγο να χάσετε αυτά τα κιλάκια που μπορεί να πήρατε αυτές τις γιορτές που μας πέρασαν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα Χριστούγεννα έχει μόνο λιχουδιές και νόστιμα πράγματα τριγύρω σου. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να αντισταθείς. Οπότε εγώ σας καταλαβαίνω. Αλλά σε περίπτωση που θέλετε να τα χάσετε έτσι κάπως γρήγορα αυτά τα κιλάκια και να μπείτε πάλι σε πρόγραμμα που μπορεί να το χάσατε τώρα που ήταν οι γιορτές και κάνατε off γενικά, είχαμε μείνει στο νούμερο 3 που ήταν τα αμύγδαλα. Στο νούμερο 4, κάτι ακόμη που πρέπει να εντάξετε στο διατροφολογιό σας είναι η βρώμη και μπορείτε να κάνετε ωραιότατες κουακερόπιτες με βρώμη. Θα σας πω τη συνταγή, στείλτε μου, στείλε μήνυμα, DM, να σου πω τη συνταγή. Που είναι σαν κρέπα, βάζεις και πάνω μέλι. Και ρίχνεις και ένα blueberry από πάνω έτσι λίγο για decor και το βγάζεις φωτογραφία στο Instagram, το αφήνεις στην άκρη και μετά τρως κάτι άλλο. Όχι, και τρως ένα προφιτερόλ. Όχι, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ γευστικό η κουακερόπιτα και χρειάζεται μόνο βρώμη, 4 αυγά ή 3 ή 4. Α, τα έχουμε όλα στη λίστα όντως. Μία βανιλίτσα και όλα αυτά τα χτυπάς σε ένα μούλτι. Και το ρίχνεις όλο το μείγμα στο τηγάνι και είναι έτοιμο. Αντικολλητικό, ναι. Και είναι έτοιμο τόσο γρήγορα και απλά. Και βάζεις από πάνω μελάκι και γίνεται... Τι ωραίο. Ναι, όχι. Ναι, βάλαμε να τις φτιάξω. Τις κάνω πάρα πολύ ωραίες. Λοιπόν, η βρώμη γενικά όμως είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και φυτικές ίνες και υδατάνθρακες και πρωτεΐνες και αντιοξειδωτικά και βιταμίνες του συμπλέγματος Β και ιχνοστοιχεία. Άρα είναι εξαιρετικά ωφέλιμη για τον οργανισμό. Και μάλιστα η ικανότητά της και το μεγάλο της ατού είναι ότι μας δημιουργεί το αίσθημα της πληρότητας και δεν πεινάμε γρήγορα. Οπότε πλακωθείτε στη βρώμη. Νούμερο 5. Λιναρόσπορος. Οι σπόροι, λέει, του λιναριού κυκλοφορούν πλέον ευρέως στην αγορά και δεν είναι τυχαίο, μιας και είναι πολύ θρεπτικοί και προσφέρουν πολλά ωφέλη στον οργανισμό μας, αφού περιέχουν πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, μαγνήσιο, ασβέστιο, φιλικό οξύ, φυτικές ίνες και ωμέγα 3 λιπαρά. Το λιναρόσπορο μπορείτε να το ρίξετε έτσι από πάνω, εάν κάνετε αυτά τα γεύματα που βάζεις σαν βάση γιαούρτι και από πάνω βάζεις λίγο ακτινίδιο. Λίγο, ναι, το γιαούρτι παίζει πολύ στην υγιεινή διατροφή, γι' αυτό το χρησιμοποιείς συνέχεια. Βάλεις λίγο ακτινίδιο, μία μπανανίτσα, βάλεις και λίγη φράουλα, δεν ξέρω, όχι φράουλα, δεν είναι της εποχής. Βάλεις κάτι ακόμη, από πάνω ρίξεις λίγα φλέξ καρύδας και ρίξεις και από πάνω λίγο λιναρόσπορο και γίνεται ένα πολύ ωραίο γεύμα για να φας. Τι? Ναι, σίγουρα είναι κατά της δυσκολιότητας, το συγκεκριμένο. Νούμερο 6, τα μήλα. Πάνω απλό, το έχεις στο σπίτι σου, σίγουρα το έχεις. Ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα, καθόλου τυχαία δεν το λένε αυτό. Και την πείνα μας την κάνει πέρα, η αλήθεια είναι, γιατί τα μήλα είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνη C, κάλιο, υδατάνθρακες και φυτικές ίνες. Και είναι φτωχά σε θερμίδες. Έχει μόλις 80 θερμίδες κάθε μέτριο μήλο με τη φλούδα του. Ποιο είναι το μέτριο μήλο? Όχι πολύ μεγάλο, ούτε πολύ μικρό. Α, μην είναι φυρίκι, αλλά μην είναι και. Ένα μήλο τέτοιο, ένα κανονικό, έχει πάρα πολλές φυτικές ίνες που κόβουν την όρεξη. Γενικότερα, παιδιά, γκουγκλάρετε τι έχει φυτική ίνα, τι έχει φυτικές ίνες. Ποια προϊόντα, βασικά ποιες τροφές έχουν φυτικές ίνες, γιατί αυτές είναι που μας χορταίνουν και λίγο περισσότερο. Ενώ νούμερο 7 και τελευταίο, φάκες. Γιατί τα άσπρια δεν πρέπει να λείπουν γενικότερα από την διατροφή μας. Και μάλιστα, εδώ πέρα η λίστα προτείνει να μπαίνουν στο μενού μας 2 φορές τουλάχιστον την εβδομάδα. Αν αναζητάς, λέει, ένα άσπρο που πραγματικά θα σε χορτάσει, κόβοντάς σου την όρεξη και δημιουργώντας σου αυτή την πληρότητα που χρειάζεται για να μην φας το επόμενο σου γεύμα στο επόμενο μισάωρο, τότε οι φακές είναι σίγουρα μέσα σε αυτές τις τροφές. Οπότε μπορείς να φας φακή και μάλιστα. Μία φίλη μου έλεγε, η οποία είναι σε σχολή διατροφολογίας, δεν θυμάμαι ακριβώς, ότι τη φακή, όπως έχουμε μεγαλώσει εμείς, την τρώγαμε πάντα με φέτα, έτσι δεν είναι?
Δεν πρέπει να την τρως τη φακή ποτέ με φέτα, ίσα-ίσα, για να απορροφηθεί ο σίδηρος που έχουν οι φακές, πρέπει να την τρως με αυγό. Ναι, παιδιά, πολλά είναι αυτά που δεν ξέρουμε. Σας την εμπλούτησα πάρα πολύ αυτή τη λίστα, τα σημειώσατε όλα. Ή θα μου στέλνετε μηνύματα και θα με ρωτάτε, Ελένη, τι είπες στο νούμερο 6. Τέλος πάντων, ελπίζω να σας βοήθησα και να σας μεταλαμπάδευσα αυτές τις γνώσεις που έχω πάνω στη διατροφή, τη σωστή. Α, ναι, στείλτε μου μήνυμα για τους προβληματισμούς. Λοιπόν, πάμε σε break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με ατάκα και τον προβληματισμό της ημέρας που εσείς μπορείτε να μου τον στέλνετε στα social media του MAD TV. Επιστρέψαμε και ήρθε η ώρα για τον προβληματισμό της ημέρας. Μέχρι να τον βρω όμως εγώ τον προβληματισμό, ρίξτε μου την ατάκα της ημέρας. Έφτιαξα ένα κέικ με στέβια αντί για ζάχαρη, γάλα αμυγδάλου αντί για γάλα, λάδι καρύδας αντί για βούτυρο, βρώμη αντί για αλεύρι, χωρίς αυγά. Και να σας πω κάτι, παιδιά, η μόνη διαφορά με τα υπόλοιπα κέικ είναι ότι τα υπόλοιπα τρώγονται. Ρε παιδί μου, δεν υπάρχει πιο ωραία ευχαρίστηση, νομίζω, στο κέικ είναι το μείγμα του κέικ. Δηλαδή, εγώ όταν συνέβαινε στο σπίτι μου και έκανε η μαμά μου κέικ ή η γιαγιά μου, ήταν το αγαπημένο μου πράγμα στον κόσμο. Περίμενα να τελειώσει η διαδικασία για να πάρω τον μπολ αυτό που ήταν με το μείγμα και να τρώω με το κουτάλι από μέσα. Τώρα, αν έχει μέσα γάλα και αμυγδάλου και... δεν είναι αυθεντικό κέικ. Το θέμα είναι να το κάνεις και να το ζήσεις all the way. Τι να το κάνεις τώρα να είναι έτσι ψιλολόγια και... εντάξει, άμα θέλεις να χάσεις κιλά, βέβαια, την άλλη, πρέπει να το βάλεις αυτά. Φτιάξε, όχι. Θα σου πω, το κέικ, το αυθεντικό, το ωραίο, το σωστό, το αλήθικο, θα το φτιάξεις όταν θα καταφέρεις να χάσεις αυτά τα κιλά που έχεις πάρει. Μπορεί να είναι ένα, μπορεί να είναι δύο, μπορεί να είναι γραμμάρια, δεν ξέρω. Αλλά όταν θα μπει σε ένα πρόγραμμα και θα έχεις καταφέρει έτσι, θα δεις ότι έχεις ξεφουσκώσει από τις γιορτές, θα φτιάξεις αυτό το κέικ σαν επιβράβευση για τον εαυτό σου. Όπως, παιδιά, δεν ξέρω. Με φιδό όμως και πάλι, πρέπει να έχετε πειθαρχία σε αυτό, γιατί αν μένεις μόνος σου και φτιάξεις ένα ωραίο και λαχταριστό κέικ, πώς μπορείς να συγκριθείς και να μην το φας όλο με τη μία. Όπως εγώ που είχα ανακαλύψει και έφτιαχνα ένα τέλειο γλυκό, Γιώργο, το ξέρεις αυτό το γλυκό, στο έχω πει, που βάζεις τα μπισκότα αυτά με τα μαύρα, με τη γέμιση τη λευκή, από πάνω βάζεις κρέμα λευκή, και από πάνω ξανά τέτοια μπισκότα, και από πάνω ξανά κρέμα λευκή, και βάζεις και λίγες μπανάνες, και από πάνω ξανά κρέμα λευκή και σαντιγί. Και αυτό το γλυκό, επειδή δεν μπορούσε να φας μόνο ένα κομμάτι, προφανώς. Ναι, κατάλαβες ποιο γλυκό είναι, που με κορόιδευες. Ναι. Εγώ το έτρωγα όλο μόνη μου. Και μετά εκεί τα έπαιρνα τα κιλά. Γιατί δεν μπορούσα να συγκρατήσω τον εαυτό μου. Οπότε να είστε προσεκτικοί και να το κάνετε, να το διαχειρίζετε πολύ πειθαρχημένα όλο αυτό το πράγμα. Γιατί είναι. Θέλει να έχεις τρόπο. Ένα κομματάκι και να σου φτάνει. Αυτό. Άνε στον προβληματισμό. Σκεφτόμουν ένα κέικ τώρα εγώ στο μυαλό μου. Λοιπόν, προβληματισμός. Τι έγινε? Μία φίλη μας το στέλνει. Βγήκαμε wanna be κομμενάκι για χαλαρό ποτό. Πέρασε για ένα για μια φίλη μου. Και κατέληξα να κρατάω φανάρι. Τι έγινε, ρε Λένη? Πόπο ρε φίλοι, τι πακέτο είναι αυτό τώρα? Και τι κάνεις σε αυτή την φάση? Τι κάνεις, το λες στη φίλη και της λες να κόψει γιατί σου αρέσει? Τον είδα πρώτη. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν είναι σωστό. Δεν ξέρω τώρα τι μπορείς να κάνεις σε αυτή την περίπτωση. Σταμάτα ρε Γιώργο. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να τον προσπεράσεις και να πας παρακάτω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, να σου πω κάτι, άμα το πάρουμε από την αρχή του όλο, όταν ένα αγόρι συνοδεύει μια κοπέλα, όπως και να έχει, πρέπει να είναι πολύ σωστός και πολύ κύριος απέναντί της. Τώρα βγαίνει μαζί σου και περνάει μια φίλη σου και καταλήγει να πίνει ποτό με τη φίλη σου και εσένα σε γράφει, δεν είναι πάρα πολύ σωστό, όπως και να έχει. Οπότε δεν σου αξίζει, φίλη μου, αυτός. Εντάξει. Να
να φύγεις και να πας στο επόμενο και να τον αφήσεις με αυτή τη φίλη σου. Για κάποιο λόγο έγινε. Και πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις σημαίνει για καλό. Αυτή είναι η δική μου γνώμη και η συμβουλή. Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα με αυτή τη συμβουλή και θα σας προτείνω κιόλας και κάτι, γιατί θέλω να σας πω ότι μια πολύ ωραία παράσταση που έχει να κάνει με σχέσεις, είναι ένα ευφυές παιχνίδι με τον έρωτα και τον χρόνο και καταγράφει την άβυσσο που κρύβεται κάτω από την επιφάνεια της καθημερινής ζωής. Μιλάω για την παράσταση «Ο Εραστής» που παίζεται στο θέατρο Επικολωνό. Και εσείς μπορείτε να μπείτε στο viva.gr για να εξασφαλίσετε το εισιτήριό σας για τις παραστάσεις του Σαββάτου και της Κυριακής. Αυτά! Θα σας αποχαιρετήσω και θα τα πούμε τη Δευτέρα. Να περάσετε ένα υπέροχο πουσουκού, να ξεκουραστείτε, να φροντίσετε να ηρεμήσετε, να χουχουλιάσετε και θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 7 εδώ στο Μαντίβι και στο Cooler List. Φιλιά πολλά από όλους μας, γεια σας!